έτρεξη πάγου μεγάλη. Για να σώσει τον κόσμο θέλει προσοχή. Το σπύρο τους πάει μέσα στον δράκο τη γη. Χωρίς να φοβούνται πρέπει να πάρουν θέση. Οι ροές μας πάνε στη μάχη με τις δυνάμεις τους ενωμένοι. Δάινοχρος, ένας για όλους και όλοι για έναν. Δάινοχρος, ούτε ο νέσερον δεν τους σταματάει. Δάινοχρος, όλοι μαζί για να σώσουν την γη. Έφτασε η στιγμή να διώξουν την καταστροφή. Στέκονται όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν θα χάσουν ποτέ, είναι η Τάινοχρος. Η διπλή επίθεση ενάντια στους Τάινοχρος δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμενα. Στρατηγοί Βλάτ και Κόμπραξ, με απογοητεύσατε πολύ! Νέσερον, κύριε, αν ο στρατηγός Βλαντ δεν είχε ανακατευτεί, είμαι σίγουρος ότι ο Μάρμ θα τους είχε νικήσει. Έπρεπε να πολεμάτε τον κοινό εχθρό, όχι ο ένας τον άλλον. Ναι, άρχοντα μου, έχετε δίκιο. Εσείς οι δύο θα συνεχίσετε να ψάχνετε για την πύλη του χρόνου. Εσείς, στρατηγέ Γκλάντιους, θα αναλάβεις να σταματήσεις τους Τάινοχρος. Μάλιστα, κύριε. Αυτή η φοβερή δοκιμασία αποκαλύφθηκε πολύ γρήγορα τα περασμένα σου γενέθλια. Εκείνη την ημέρα ανακάλυψα την απόδειξη αυτού που φοβόμουν από καιρό. Στην έρευνά μου για το μύθο του Rock Froze συναντούσα συνέχεια το ίδιο σύμβολο. Ένα σύμβολο που στα αρχαία χρόνια εκπροσωπούσε τον άρχοντα των δράκων, των Νέσερων, που είχε επιλεγεί να πολεμήσει με έναν άλλον εκλεκτό σύμφωνα με την αποκαλυπτική προφητεία. Αυτός ο εκλεκτός, Τόμ, είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο εκλεκτός. Το ήξερα. Αν δεν με πιστεύεις, δες αυτό. Η τελευταία παράσταση του τσίρκου ήταν χθες, δεν το πιστεύω. Μπορεί να φεύγουν τώρα που μιλάμε. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει και ο Τζον μαζί τους, βέβαια. Μα δεν μου είπε τίποτα. Νομίζεις ότι θα ξαναγυρίσει το τσίρκο στο Rocket Town? Πού να ξέρω εγώ, δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Ναι, αλλά τι θα απογίνουν οι Τάινοχρος χωρίς εσένα, Τζον? Αυτό σε νοιάζει μόνο, Μπομπ. Συγγνώμη, δεν ήταν ευγενικό. Παιδιά, είδα ένα άλλο απίστευτο βίντεο του πατέρα μου σήμερα και σας έχω φοβερά νέα. Μελετώντας τη θέση των άστρων την ημέρα που γεννήθηκα, ο πατέρας μου ανακάλυψε ότι σχημάτιζαν το σύμβολο του εκλεκτού. Κι έτσι ήξερε ότι το πεπρωμένο μου ήταν... να πολεμήσω τον Νέσερον και να σώσω την ανθρωπότητα. Ώστε γι' αυτό εμφανίστηκε το σύμβολο στο λαιμό σου. Ο πατέρας σου ήθελε να σε σώσει από τον κίνδυνο. Τέλειος πατέρας. Ακριβώς. Γι' αυτό ταξίδεψε μόνος σου στο παρελθόν, για να πάρει τη θέση μου και να πολεμήσει τον Νέσερον. Ευτυχώς που έγινε έτσι. Τι εννοείς, Τζον? Αν εσύ είσαι αυτός που πρέπει να πολεμήσει τον Νέσερον, τότε στη θέση των υπολείπων μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κατάλαβες? Όχι, δεν το πιάσα. Θα στο θέσω απλά. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει Μίλλοντον. Έχει και ο Τζον να σου πει κάτι, Κάπτεν. Φεύγει από την πόλη. Αποκλείεται. Η Τάινοχρος είναι ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση σου. Μπα, είναι πολύ εύκολο. Δώσε σε κάποιον άλλον το σπίνι ροκ μου. Όχι, δεν είναι εύκολο. Ο Σμίλλοντον είσαι εσύ. Ακόμα κι αν φύγεις μακριά, πρέπει να συνεργαζόμαστε. Προσπαθώ να φτιάξω ένα σήμα που θα σε φτάνει όπου κι αν είσαι, Τζον. Παιδιά, μιλείτε ανοησίες. Αυτή θα είναι η τελευταία μου περιπέτεια. Το καταλάβατε? Ζήσε στο παρελθόν, κέρδισε το μέλλον. Γερά! Πάμε λοιπόν! Σμίλλοντον! Ναι! Περιστροφική πρόσκληση! Πάμε τη Ρεξ!
Ο T-Rex κέρδισε. Εσείς ο χειριστής. Υποσχέσουμε ότι θα το ξανασκεφτείς. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω πίσω το επόμενο κομμάτι του Rock Froze. Μόνο αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Τζον, αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Εντάξει, πάμε. Τι συμβαίνει? Αλήθεια, θα είναι η τελευταία μας περιπέτεια? Καλύτερα να μην μιλάμε γι' αυτό τώρα. Τα μόβ είναι πολύ ωραία. Σβέβα, μόβ ή πράσινα? Τι? Τα παπούτσια. Ακόμα αυτόν σκέφτεσαι? Πρέπει να φύγω, τώρα. Τα λέμε. Σβέβα. Μην ανησυχείτε, θα σας τηλεφωνήσω μετά. Κύριοι, τα σαγόνια του Καρχαρία. Ποτέ δεν το κατάλαβα γιατί το λένε έτσι. Τώρα κατάλαβα. Η απορία σας λύθηκε. Ο Σάμαν! Αυτή τη φορά θα είναι πολύ δύσκολο να βρείτε τον Rock Froze. Θες να πεις ότι το Rock Froze είναι στο βυθό της λίμνης? Ο μεγαλόδοντας είναι ο φύλακας του πολύτιμου κρυστάλλου. Προσέχετε. Μην ανησυχείς, ο Καρχαρίας θα είναι παιχνιδάκι για εμάς. Όχι αν δεν μεταμορφωθούμε, παιδιά. Dinosaurs εξέλιξη! Πρώτα πρέπει να εξουδετερώσω την αρνητική επίδραση αυτού του κομματιού του Rock Froze. Τζον! Τζον, είσαι μέσα! Σβέβα! Τζον! Να μπω μέσα! Γεια σου, Σβέβα! Γεια! Πώς και από εδώ, Σβέβα! Τόμ! Ήλπιζα να δείτε Τζον! Λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά θα γυρίσει σε λίγο. Σε πειράζει να περιμένω μέσα. Μπορώ? Δεν πάμε καλύτερα μια βόλτα, τι λες? Εντάξει. Έλα, Μπομπ, μη φοβάσαι. Είναι η σειρά σου. Δεν εμπιστεύομαι αυτό το μεγάλο, πώς το λένε. Τζον, γύρνα! Είναι πίσω σου! Φαίνεται ότι αυτό το ψαράκι είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι νόμιζα. Είδατε, σας το είπα. Έπρεπε να τραβήξουμε κλήρο. Μα είμαστε 3-2-1! Λάθος, Dino Froze. Είμαστε κι εμείς εδώ. Ήρθατε για πίκνικ στη λίμνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα διασκεδάσουμε. Είναι κραυγή. Εντάξει, πάνω του! Άστε, γι' αυτό φεύγει το τσίρκο. Ναι, χωρίς το νούμερο του Λέοπολτ, ο κόσμος δεν έρχεται. Και έτσι πρέπει να πάνε σε άλλη πόλη. Αφού ο Φρανκ είναι σε άδεια, δεν μπορεί κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Θεωρητικά ναι, αλλά ο Λέοπολτ έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν εμπιστεύεται ξένους ανθρώπους και αρνείται να κάνει το νούμερο του χωρίς τον Φρανκ. Μπομπ, πρέπει να κουνηθείς! Τι περιμένεις, να βγάλω φτερά? Είσαι εύκολος στόχος για τον Καρχαρία! Πήδηξε σε άλλο βράχο! Έτοιμος, φύγαμε! Χρειάζομαι βοήθεια και μάλιστα γρήγορα! Κρατήσου, Μπομπ! Έρχομαι!
Μα τι κάνει ο Τόμ! Γεια σου, Λεοπόλτ, θα μου χαμογελάσεις λίγο. Άκου, έχω κάτι σημαντικό να κάνω. Μπορείς να μείνεις μαζί του. Μην ανησυχείς, θα το φροντίσω εγώ. Ελπίζω τα πράγματα να μην ξέφυγαν όσο έλειπα. Κουράστηκες κιόλας! Δώσε μου το πόδι σου! Αν σου δώσω το πόδι μου, πώς θα κρατηθώ! Θες να γίνεις τροφή για τον Καρχαρία! Μη μου αντιμιλάς, λοιπόν! Θα σε πνίξω με το πύρινο λάσο μου! Έρχεται ο Καρχαρίας πάλι, τι κάνουμε τώρα! Καταιγίδα Rockfroze, αντίθετη δράση. Ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Τι συμβαίνει! Σας πιάσαμε στον ύπνο, παιδιά! Ισχύς, Rockfroze. Δυναμική υποστήριξη. Ο Τόμ εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια του Rockfroze. Τώρα μιλά σωστά. Δεν είναι τυχερή σας μέρα, Dino Froze. Σου το έχω πει ότι δεν μου αρέσει να παίρνω διαταγές. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Κόμπραξ. Αν πρόκειται να πετύχουμε το σκοπό μας, πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του Άρχοντα Νέσερον. Δεν θα κάνω ό,τι θες εσύ. Το τροπικό δάσος είναι πολύ μεγάλο. Ψάξε τη μία πλευρά, κυδράκι μου, και εγώ θα ψάξουμε την άλλη. Αυτό το λες εσύ, ομαδική δουλειά. Εσύ και εγώ δεν είμαστε στην ίδια δουλειά, στρατηγέ Βλαντ. Έτσι δείχνεις την ανυπακόηση στον Νέσερον, στρατηγέ. Εάν η πύλη του χρόνου υπάρχει στα αλήθεια, εγώ θα τη βρω πρώτος. Ακροβάτη, τι προσπαθείς να κάνεις, να με κάνεις λεφανό άχρηστος? Ελάτε λοιπόν, ας κανονίσουμε τον Gladius για τους τρεις μαχητές του. Είσαι τόσο γλυκούλης. Σε λυπάμαι. Λυπάμαι που είσαι θλιμμένος. Όχι, Leopold. Τι συμβαίνει? Ηρέμησε, Leopold. Σβέβα, τι γίνεται? Δεν ξέρω, τρελάθηκε! Όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, έλεγες ότι ο Leopold ήταν πολύ ήρεμος. Αλλά τώρα κάνεις με την Τζίμι σε μίγα. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια! Για μια στιγμή, ξέρω τι πρέπει να συμβαίνει στο Leopold. Κοίτα κάτω, Σβέβα. Μυρμήγκια! Πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη μάχη με τον Gladius και τους άλλους ανόητους. Πανοπλία σμήλωτον μαχητή, πτεροδάκτυλου μαχητή. Σας έχουμε μια μικρή έκπληξη, παιδιά. Σωστά, μια έκπληξη που τσιμπάει. Επόδυνα κέντρια! Δεν τέλειωσε ακόμη. Εντάξει, Μπομπ, σειρά σου τώρα. Πίνει λεπίδα. Είστε κακοί στο σημάδι. Δεν
Δεν μπορείτε πάντα να ξεφεύγετε, Dino Frost. Πανοπλία Τρικεράτοπς. Μάχη της. Ετοιμάσου για νέο χτύπημα, στρατηγέ. Δεν μου φαίνεται να αστείευεται. Ούτε κι εμένα. Κάτε στην άκρη, παιδιά. Θα ρίξω βόμβα. Πέτυχε στο στόχο, Μπομπ. Μπράβο, Μπομπ. Τώρα πρέπει να βρούμε το κομμάτι του Rock Froze. Ξέρω που είναι. Το είδα να λάμπει στο βυθό της λίμνης. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Μεγαλόδοντας. Τα μυρμήγκια με ακολουθούν και απομακρύνεται από τον Λεοπόλντ. Πέτυχε. Οι ελέφαντες φοβούνται τα μυρμήγκια, ακόμα και τη μυρωδιά τους. Γιατί? Θα σου δείξω. Ανεβαίνουν στην προβοσκίδα τους, που είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματός τους. Άρα, όταν περνούν κάτω από μία μυρμηγκοφωλιά, είναι σαν να βρίσκονται σε πόλεμη ζώνη, ε? Λίγο πολύ. Ηρέμησε, Λεοπόλντ. Τα ξεφορτωθήκαμε. Ούτε εδώ υπάρχει τίποτα, στρατηγέ. Κοιτάξαμε παντού. Ούτε εσύ είσαι τυχερός, στρατηγέ. Στρατηγέ Κόμπραξ, αν δεν σε ήξερα καλύτερα, θα έλεγα ότι χαίρεσαι που δεν βρήκαμε την πύλη του χρόνου. Χαίρομαι απλά που δεν τη βρήκες εσύ, στρατηγέ Βλαντ. Όλα καλά. Ηρεμήστε. Κάντε πίσω, στρατιώτες. Συνέχισε να ψάχνεις, στρατηγέ. Συνέχισε. Καλή τύχη. Πάμε! Πού στην ευχή είναι αυτή η καταραμένη πύλη του χρόνου? Έλα, μικρέ! Να δούμε πόσο κακός είσαι! Καλά το κατάλαβα! Μεγάλος και ανόητος! Ήρθε η ώρα, Μπομπ! Να μας κάνει με τα κομματάκια! Πολύ αστείο! Πάνω του, Μπομπ! Όλος δικός σου! Νότο, τώρα θα γίνει δικό μας. Καταφέραμε! Οι Dino Froze έχουν στην κατοχή τους άλλο ένα κομμάτι του Rock Froze! Και για άλλη μια φορά οι στρατηγοί μου απέτυχαν! Χαρείτε την επιτυχία σας, Dino Froze, όσο μπορείτε! Όπως βλέπετε, κράτησα την υπόσχεσή μου! Δεν αμφέβαλα ποτέ. Αυτό το νέο κομμάτι του Rock Froze είναι η απόδειξη ότι είσαι ένα ανεκτίμητο μέλος της ομάδας των Dino Froze και πρέπει να μείνεις μαζί μας. Υπάρχει μόνο ένας Μίλοντον. Α? Αν και είσαι βάσανο, μη φύγεις, δικέ μου. Παιδιά, το κάνετε πιο δύσκολο από ότι είναι. Στα αλήθεια δεν θέλω να φύγω από την ομάδα. Τέλεια, Τζον. Τότε μη φύγεις. Παιδιά, αν δεν γίνει ένα θαύμα, το τσίρκο φεύγει αύριο.
Τέλεια! Μπράβο, Λεοπόλντ! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, ψηλά! Ναι! Μπράβο, Λεοπόλντ! Εισβέβασε, έψαχνε, Τζον! Νομίζω ότι πρέπει να πας να της μιλήσεις. Όχι τώρα. Δεν θέλω να τη δω ακόμη. Τόμ. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις εσύ αυτό. Όχι. Ό,τι και να γίνει, όπου και αν σε πάει η ζωή, θέλω πάντα να το έχεις εσύ. Δημιουργία διπλού Δέλτα. Υπάρχουν πολλά αρχεία για αυτή τη μυστηριώδη οργάνωση. Αλλά είμαι πολύ κουρασμένος για να τα δω τώρα. Ήταν πολύ κουραστική μέρα σήμερα, μπαμπά. Καληνύχτα. Θα τα πούμε αργότερα. Μακάρι να ήξερα που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, μπαμπά. Αλλά μην ανησυχείς, δεν θα σε απογοητεύσω. Θα σε σώσω και θα σε φέρω πίσω στο σπίτι. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Θα χάσουν ποτέ οι